Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Παγκόσμια οργία αλλά και συγκίνηση έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του θανάτου του Αλεξέη Ναβάλνη. Ήταν ο κύριο πολιτικό αντίπαλο του Πούτιν. Διαδηλώσει διαμαρτυρία έχουν ξεσπάσει στη Ρωσία αλλά και τη Δύση. Υπάρχουν ηγέτε που θεωρούν υπεύθυνο για το θάνατό του το Ρώσο πρόεδρο. Σε όλη τη χώρα οι αρχέ μαζεύουν τα λουλούδια και τα αφιερώματα που αφήνουν για τον Αλεξέη Ναβάλνη χιλιάδε Ρώσοι. Θέλουν να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει κανένα δημόσιο σημάδι υποστήριξη προ το μεγαλύτερο αντίπαλο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδε συλλήψει. Την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στο γάμο με ευρία πλειοψηφία κρατούν στο κυβερνητικό επιτελείο παρά τι απώλειε των όχι και των αποχών που κατέγραψε το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Παρά τις διαρροές στο κυβερνητικό επιτελείο δεν διακρίνουν ρογμές και στέλνουν το μήνυμα ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποτελούν μια συμπαγής και δυνατή ομάδα. Η αποχή βουλευτών από την ψηφοφορία προκάλεσε τριγμού στην αντιπολίτευση. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλο Πολάκη, που απήχε πηγαίνοντα κόντρα στη γραμμή τη ηγεσία, έχει μπει στο μάτι του κυκλώνα. Όλοι περιμένουν τι αποφάσει του Στέφανου Κασελάκη για το σφακιανό βουλευτή. Αναταράξει όμω έχει και στο Πασόκ με βουλευτέ να αφήνουν εχμέ για του συναδέλφου τους που απήχαν. Δεν κάνουν πίσω από τι διεκδικήσεις του οι αγρότες κληραίνοντα τη στάση του. Παραμένουν στα μπλόκα και στέλνουν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι θα κατέβουν την Τρίτη με τα τρακτέρ του στην Αθήνα. Ο Λάμπρος Δεμερτζής έχει όλες τις πληροφορίες. Οι αγρότε ράνια μιλούν για πολιορκία τη Αθήνα. Οι Θεσσαλοί, μάλιστα, αναμένεται να ξεκινήσουν ξημερώματα τη Τρίτη με τα τρακτέρ, όπω και από την Πελοπόννησο. Από την Κεντρική Μακεδονία θα μεταφέρουν τα τρακτέρ σε νταλίκε. Από την άλλη, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή την τροπολογία για την προκαταβολή μέρου τη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση στο αγροτικό πετρέλαιο για το 24, διαμηνύοντα ταυτόχρονα ότι δεν επιτρέπει να φτάσουν τρακτέρ στο Σύνταγμα. Αν τελικά δεν τα καταφέρουν οι αγρότε, το σίγουρο είναι πω θα κόψουν την Ελλάδα στα δύο με αποκλεισμό τη Εθνική Οδού. Ράνια. Λάμπρος, ευχαριστούμε πολύ. Μαθήτρια γυμνασίου, κυρίε και κύριοι, από τη Χαλκίδα κατήγγειλε ότι οι δύο συμμαθητέ τη είχαν δημιουργήσει ψεύτικε, άσεμνε φωτογραφίε με την ίδια και, την... Και τι διακινούσαν σε κλειστέ ομάδε στο διαδίκτυο. Ένα συμμαθητή τη 15χρονη την ενημέρωσε ότι κυκλοφορεί το χιδαίο υλικό. Η κοπέλα μίλησε στου γονεί τη και πήγαν στην αστυνομία. Οι ανήλικοι είχαν επεξεργαστεί τη φωτογραφία που αναρτήθηκε σε κλειστή ομάδα 20 ατόμων. Σε βάρος των αγοριών αλλά και των γονιών τους σχηματίστηκε δικογραφία. Συνελήφθη 33χρονος άνδρας που φέρεται να σελγούσε στην ανήλικη κόρη της γυναίκας του. Για το περιστατικό θα μας ενημερώσει η και είναι ήδη στα χέρια τη ασφάλεια. Τον εντόπισαν εχθέ στο Λαύριο. 33 ετών, λοιπόν, Ράνια, όπω είπε. Φέρεται να σελγούσε σε βάρο τη ανήλικη κόρη τη συντρόφου του. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι πράξει αυτέ, οι χιδέε, οι άρρωστε, γινόντουσαν από τον Ιούνιο του 2022 μέχρι και τον Μάιο του 2023. Αρχικά στο σπίτι τη οικογένεια στην Εύη και συνέχεια εδώ, στην... εδώ, στο Λαύριο. Ο άντρα, λοιπόν, εκμεταλλευόταν την απουσία τη μητέρα για κάποιε ώρε από το σπίτι και προχωρούσε σε αυτέ τι αρρωστημένε ενέργειε. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί στις ευάρες του είναι για βιασμό αλλά και για κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη. Έχει συλληφθεί, έχει οδογηθεί στην εισαγγελία. Ευχαριστούμε πολύ Καταρίνα. Στον εισαγγελέο οδηγήθηκε ο 39χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του στο Ηράκλειο. Η Γεωργία Χάρδα έχει τις πληροφορίες. Ράνιο, ο 39χρονο ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο άντρα φαίνεται να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν επιστρέψει σπίτι του. Έπειτα ακολούθησε άγριο καυγά με τη σύντροφό του, με τη γειτονιά να ακούει τι φωνέ. Οι διασώστε του ΕΚΑΒ και οι αστυνομικοί που έσπεσαν στο σημείο βρήκαν τη γυναίκα νεκρή, πεσμένη δίπλα στον καναπέ του καθιστικού. Το θύμα Ράνια φορούσε τα ρούχα του και σύμφωνα με πηγέ έφερε τραύμα από σφαίρα κοντά στο αυτή. Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, ενώ οι του ζευγαριού αποκαλύπτουν ότι τι τελευταίε εβδομάδε είχαν σημειωθεί μεταξύ του ζευγαριού. Ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Τώρα, κυρίε και κύριοι, μοιάζει απίστευτο αυτό που συνέβη σε σχολείο τη Κρήτη, είναι όμω πραγματικό. Μαθητέ κατασκεύασαν αυτοσχέδια βόμβα και παρακολουθούσαν την έκρηξη. Σε γυμνάσιο τη Μεσαρά, στον νομό Ερακλείου, έγινε το περιστατικό με τα παιδιά να μην αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Βίντεο δείχνει μαθητή να φτιάχνει τη βόμβα μέσα σε αίθουσα. Λίγο αργότερα ένα μπουκάλι που είχε τοποθετηθεί στο προαύλιο εκρήγνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκπαιδευτικοί και γονείς έκαναν συνέλευση, χωρίς ωστόσο να παρθούν μέτρα. Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας στο παλαιό ψυχικό από φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά του. Ο άνδρας βρέθηκε από πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Γιατί πήρε φωτιά το σπίτι δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές και οι λεπτομέρειες για την ταυτότητα του θύματος. Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το star.gr. Ακολουθεί η ξένη σειρά Φιλαράκια. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σα στι 8 παρατέταρτο με τον Σπύρο Λάμπρου. Κυρίε και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.